Το ανακάλυψε το πρωί. Μπράβο, ωραίο και ζεμπεκιάβα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Ανακαλύπτουν πράγματα. Κάπαμε σημεράκι παπάκι gmail.com, προσωπική ιστορία, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και μία τελευταία φωτογραφία της νικήτριας εδώ πέρα, της σημερινής, της Βάνιας. Και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να μην σας βοηθήσουμε καθόλου. Είμαι φαρμακοποιός. Δεν σας το έχω πει τόσα χρόνια, έχω ένα πτυχίο. Και χθες ήρθε μια ξανθιά καλονή και έπαθα. Τώρα σιγά σιγά θα έχει το φίδι από το πλάι. Και έπαθα σοκ. Ψάχνω να τη βρω στα social, αλλά δεν τη βρίσκω. Καμιά συμβουλή. Αγγελική είναι. Αγγελικούλα μου, πού πήγες, σε ποιο φαρμακείο να δώσω το κινητό σου, μωρό μου? Έχει ακουστεί ότι στο Πορτοφίνο παίρνεις door to door τα φαρμακεία για δικούς σου προσωπικούς λόγους. Ξέρουμε τι. Παιδιά, δεν νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω. Είναι από τις σπάνιες φορές, γιατί συνήθως βοηθάω τρελά. Δεν ξέρω, δεν είναι από τη γειτονιά? Α, δεν ξέρω τώρα και πού είναι το φαρμακείο. Αν είναι κάπου κέντρο Αθήνα, ας πούμε, ξέχνα το, κάνει τη ζωή σου. Αν είναι πιο γειτονιά, μπορείς. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που έχουν στις γειτονιές πληροφορίες. Δεν τους κόβεις, αλλά κάπως έχουν πληροφορία. Αν πρέπει να βρεις τον κατάλληλο που θα έρθει να πάρει, ας πούμε, το self test και του πεις, ρε, ήρθε αυτή η ξανθιά, η θεραπεία. Αυτή που είναι και πες χαρακτηριστικά και καλό ότι την ξέρεις και δεν μου έρχεται το όνομά της, θα σου πει το όνομα και από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Πολύ καλό σύμβουλο. Γεια μου. Λοιπόν, το αγόρι μου έχει όρεξη για καλό μεσημεράκι την ώρα που κάθομαι και σε βλέπω. Όχι, όχι, είναι όχι ήδη. Εγώ βλέπω τηλεόραση από τις 3 μέχρι τις 7 και μόνο Sky. Όταν μετά τις 7 του κάνω παιχνίδια, δεν θέλει. Τι να κάνω? Οι διαφημίσεις δεν μου φτάνουν. Οι διαφημίσεις του Survivor που είναι ένα τέταρτο, θεωρώ ότι με μια καλή προετοιμασία πριν ξεκινήσει το show, με 3 break, 3 τέταρτα είναι 45 λεπτά. Μη λέτε για το κανάλι. Γι' αυτό τις κάνει μεγάλες. Τώρα, η δικιά μας εκπομπή, πόση ώρα κάνεις break? 7-8 λεπτά. Μιλάμε για πολύχρονες σχέσεις εδώ πέρα, προλαβαίνω. Αν είστε στην αρχή, μην ξεκινήσετε καθόλου. Αν είστε χρόνια, 7-8 λεπτά, ου, σπίτια χτίζονται. Παιδιά, 3 με 5 ουσιαστικά, δεν μπορώ τώρα να πω και μέχρι 7, αν θέλετε, και η Δούκη σας βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις και μετά το House of Fame. Αλλά από εκεί και πέρα, 3 με 5 δεν είναι ώρα για καλό μεσημεράκι. Πρέπει να φέρω κάποιον ειδικό να το πει στον κόσμο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ήταν ώρα για καλό μεσημεράκι, θα επιλέγαμε να κάνουμε εκπομπή ή θα κάναμε κι εμείς τη ζωή μας? Ψάξαμε, κάτσε ρε Στέλιο. Εγώ έχω κάνει και πρωινό και 4 με 6, καλύτερη ώρα. Έχω κάνει δηλαδή. Τις άφησα αυτές τις ώρες, γιατί μου είπαν ειδικοί. 3 με 5 είναι η ώρα, και γι' αυτό και έγινε. Δεν μιλάμε τώρα για ένα κατεβατό. Αλλά ξεκινάει πολύ ωραία όμως, οπότε θα διαβάσω. Υπερταλαντούχε και πανέμορφε Νικόλα. Γεια σου. Μπράβο! Έχω 10 μήνες σχέση, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, χαιρόμαστε. Εγώ 26, αυτό 40. Ωραία, congratulations. Αυτός δουλεύει πολύ, βέβαια. Περίπου 12 ώρες την ημέρα. Πού, μπράβο. Και... Εσείς δουλεύετε 12 ώρες την ημέρα? Α, ποιο είναι το εργοστάσιο εδώ πέρα που δουλεύει τόσο? Αλήθεια. Αυτό τώρα εδώ πέρα... Ναι, καλέ λέει και άλλη. Αρχικά εσύ πάνω. Μιλάμε για την εκπομπή, δεν μιλάμε για πάνω που δουλεύετε με την πόθα. Εδώ λέμε. Και τα παιδιά εδώ δουλέψαν το πρωί, τα είδα όλα. Τώρα αυτό θεωρείται δουλειά? Α, εγώ αυτό που κάνω είναι δουλειά? Διασκέδαση είναι αυτό. Έλα ρε. Αρχικά δεν υπάρχει τέτοια δροσιά ούτε στην Ανταρκτική. Έχω παγώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και οι ώρες που περνάμε μαζί είναι ελάχιστες. Εξού και οι 10 μήνες, θα πω εγώ, με άνω τελεία. Παράλληλα όμως, εδώ και 6 μήνες κάνουμε σπάνια. Σπάνια καλό μέσα σήμερα. Μου λέει ότι έχει άγχος λόγω δουλειάς. Αλλά και όταν του είπα να μείνουμε μαζί για να βρισκόμαστε λίγο παραπάνω, μου απάντησε πως είναι σαν να μένουμε μαζί γιατί έρχεται και κοιμάται κάποια βράδια σπίτι μου. Please, Μούτσι μου, I need your help. Good evening, Greece. Καλησπέρα. Γεια σου, Μούτσι. Γεια, γεια, γεια. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Τι χαρά έχω που μιλάω μαζί σου. Και εμείς, ένα χειροκρότημα στο κορίτσι. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα τώρα. Έλα να δούμε πώς θα φτώσουμε το τέτοιο σου. Πάμε. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου σίγουρα, να ξέρεις. Οπωσδήποτε και θα είναι και πολύ βοηθητική, το έχει αποδείξει ο χρόνος. Λοιπόν, όπως είπα και εγώ, είμαστε 10 μήνες μαζί. Και τον βλέπω. Ναι, απλά 10 μήνες μας είπες, αλλά τους 6 μήνες τους ακύρωσες κάπως από τους 10. Ναι, πολύ, πολύ. Αυτούς τους 6 μήνες περνάω πολύ δύσκολα. Όχι λόγω COVID, δεν σε νοιάζει, λόγω του αυτού.
Όχι, όχι. Αυτό. Του καλού μεσημεριού, ναι, δεν είναι. Πολύ πιο σημαντικό από την ασθένεια. Ναι, όχι, δεν είναι άλλο. Δεν δουλεύει και πολύ, δεν βρισκόμαστε πολύ και τώρα είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Ρε αγάπη, εσύ τώρα όταν, αφού έβλεπες ότι ας πούμε το σύστημα όλο πηγαίνει κάπως που δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ αφού έγινε και τόσο ας πούμε, σπάνιο το καλό μεσημεράκι. Εσύ γιατί του ζήτησες να συγκατοικήσετε, δεν αντιλήφθηκες ότι αυτό είναι ας πούμε, αυτό που δεν πρέπει να κάνεις τον άλλον. Ναι, το σκέφτηκα, αλλά προσπαθούσα και εγώ να βρω έναν τρόπο να τον βλέπω λίγο περισσότερο. Ναι. Λάθος μάλλον τρόπο. Όχι, δεν έχει λάθος ωστόσο αυτό να ξέρεις. Έχει να κάνει απλά με αυτόν που έχεις απέναντί σου. Γι' αυτόν μπορεί να μην ήταν η ώρα. Αυτό ναι. Παιδάκι. Εσύ τώρα γιατί θες να μείνετε και μαζί από το πουθενά. Γι' αυτό, για να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Γιατί όσο πάει αυτό δουλεύει ακόμη περισσότερο. Εμέ στα πόδια σου τώρα, για ποιο λόγο να τον έχεις τον άλλον τον άνθρωπο. Και επίσης, άμα δουλεύει και όλη την ημέρα, πραγματικά για έναν ύπνο έρχεται αυτό. Δηλαδή, θες εσύ, τι χρόνος του μένει δηλαδή αυτού του ανθρώπου, ρε παιδί μου, για να το μοιράσεις εσένα και σε αυτόν. Ναι, ένας ύπνος μας μένει μαζί. Λύσαξε. Αυτό κάνουμε βασικά. Αυτό κάνετε μαζί κανονικά. Πολύ ωραία. Δεν θες να πας να κοιμηθείς με κάποιον άλλον που θα μπορείτε και να πείτε και πέντε πράγματα μετά. Θεωρώ ότι είναι πολύ occupied. Είναι, ναι. Το λέει, μου το έχει δηλώσει. Απλά εγώ τον θέλω τώρα αυτόν. Βρε αγάπη μου, το καταλαβαίνω ότι τον θέλεις, αλλά την ίδια στιγμή δεν θες να δεις και την πραγματικότητα ότι αυτός που θέλεις έρχεται μαζί με αυτά τα συμπαραμαρτούντα. Έχει πολύ ώρα δουλεύει, δουλεύει ικανοποιητικά και δεν θέλει να συγκατοικήσετε. Ναι, δεν θέλει τίποτα γενικά. Δεν σε ενδιαφέρει εσύ να σταματήσεις αυτή τη σχέση. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί βασανίζομαι. Α, σταμάτα. Αλλά κάτι με δυσκολεύει. Όχι, σε δυσκολεύει ο φόβος μη μείνεις μόνη σου και το άγχος της συνήθειας, που είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδί μου. Σου δίνει αυτά που θέλεις, σε πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε. Όχι. Να ξέρουμε. Άμα δεν σου δίνει και αυτά που θέλεις. Δηλαδή, μόνη σου, αν έκανες αυτό το διάλογο με κινητό στο αυτή, άμα σε βολεύει, στον καθρέφτη, θα σου έλεγες μόνη σου παράτα τον ρε αγάπη. Εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου. Κάνε τη ζωή σου παρακάτω, κορίτσι μου. Δεν γίνεται τώρα, αφού και ο άλλος είναι συγκεκριμένος. Δεν φταίει και ο άλλος. Μούτσι να σου πω, είμαι 45 χρονών. Πες το. Δεν τολμάω ακόμα. Χωρισμένη με δύο παιδιά. Πολύ δυνατή. Και τώρα στις διακοπές γνώρισα ποιες διακοπές. Πάσχα. Μάλλον. Γνώρισα ένα 22χρονο. Μωρό αμαρτία. Oh. Τι συνεννοείστε όλοι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ κάνετε 70... House of Fame 2. Μπράβο. Μπράβο. Να, εδώ το ζούμε. Ό,τι κάνει το House of Fame γίνεται τάση στην εκπομπή. Viral. Γνώρισε ένα 22χρονο μωρό αμαρτία. Και μου την πέφτει... Ο φανταζής λέει είναι. Δεν κατάλαβα, αλλά... Δεν καταλαβαίνω τι λένε και αυτά. Και μου την πέφτει πολύ έντονα. Αλλά έχει σχεδόν την ηλικία του γιού μου. Αλλά μου αρέσει κιόλας. Λες να προχωρήσω. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Δεν νομίζω πως μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι πολύ προσωπικό, παιδιά, του καθένα. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να σκεφτούμε πραγματικά μόνο για εμάς και τι θέλουμε μόνο εμείς, μόνο εμείς, και τι κριτική θα κάνουμε μόνο εμείς τον εαυτό μας για μια επιλογή μας, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι τώρα, όπως και εδώ πέρα στη μικρή γειτονιά, που όλοι το πάθαν αυτό, ότι 45, 22χρονος, είναι του γιου. Δηλαδή, σου λέει στην ηλικία του γιου τώρα, αλλά και ο γιος δεν έχει μεγαλώσει να κάνει τη ζωή του. Εντάξει, τώρα είναι... Εντάξει, τώρα θέλει απλά κάποιο χειρισμό εννοώ. Πιο πολύ νομίζω για το προσωπικό του παιδιού, παιδιά. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένας πατέρας, ξαφνικά να έρθει ένα άλλο αντρικό πρότυπο μέσα στην οικογένεια και συνομήλικο, τη στιγμή που είναι και 22 το παιδί της. Δεν κοιτάξτε τώρα, το δεν χρειάζεται να γνωριστούν, το ακούω σαφέστατα. Αλλά δεν ξέρω, είναι και ένα μεγάλο παιδί το άλλο. Είναι μικρό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μεγάλο. Να του πει αγόρι μου, κοίταξε να δεις. Όπως θα έχεις καταλάβει, φαντάζομαι, υπάρχουν κάποιες ανάγκες πέρα από το ερωτικό κομμάτι και η συντροφικότητα. Το καταλάβεις και παρακάτω. Και απλά εμένα αυτή τη στιγμή μου ξημέρωσε αυτό. Άφησέ με να το ζήσω και θα δω. Ωραίο είναι αυτό. Κουβέντα. Μπράβο, Νικόλα. Μπράβο, παιδιά, αυτό πάντως που με κοροϊδεύετε. Αυτό το κάνεις κατσάμπα. Αυτό που με κοροϊδεύετε δεν θα είναι ωραίο κάποια στιγμή. Φίλε Νίκο. Όπα. Μου αρέσουν δύο κορίτσα και δεν ξέρω ποια θέλω. Και τις δύο. Πώς να διαλέξω και τις δύο. Πολύ ωραία εκπομπή. Είναι και όμορφες
και καλές κοπέλες, αλλά η μία είναι καλύτερη στο καλό με συμβαίνει. Ήδη συχαίνομαι που διαβάζω αυτό το μήνυμα. Το συχάθηκα ήδη. Συχάθηκα που κατηγοριοποιεί τις κοπέλες με ποια κάνει καλύτερο καλό μεσημεράκι. Κάνε μυτό. Ενώ με την άλλη έχουμε καλύτερη επικοινωνία γενικά. Τι κάνω, τις παίρνεις. Πηγαίνετε σε μια χώρα που επιτρέπονται οι 15 γάμοι και έχεις τη μία να λέτε τα νέα και την άλλη να κάνετε τα νέα. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά... Είναι κριτήριο τώρα αυτό. Γιατί αφού λέμε ότι στείλτε mail, θέλουμε παραπάνω πληροφορία. Υπήρχαν παραπάνω χαρίσματα που δεν αναφέρθηκαν. Γιατί μείναμε μόνο στο. Η μία είναι ωραία και η άλλη είναι ωραία. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να πω, ρε. Έχουμε δει και το Battle of the Couples, έχουμε δει και τον. Πώς λέγεται ο άλλος. Τον Παναγιώτη, μια χαρά. Α, δεν ήξερα. Τι έγινε.